Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι Παίξτε Μαζί Μου, παιχνίδια για παιδιά. Σήμερα θα δούμε αυτό το ωραίο επιτραπέζιο, το οποίο ονομάζεται Plitz Platz Penguin. Είναι ένα επιτραπέζιο με το οποίο, όπως βλέπετε και εδώ στην εικόνα, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τους πιγκουίνους πάνω στο παγόβουνο, βλέπετε και εδώ τα παιδάκια, έτσι ώστε να φτάσουν στο ψηλότερο σημείο. Πίσω εδώ ακριβώς στην εικόνα φαίνονται οι πιγκουίνοι μας και εδώ φαίνεται που είναι η κόκκινη σημαία, το υψηλότερο σημείο. Προσπαθούν λοιπόν οι πιγκουίνοι μας να ανέβουν πάνω και να ισορροπήσουν πάνω στο παγόβουνο. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα περιεχόμενα αυτής της ωραίας συσκευασίας παιχνιδιού. Είναι από την εταιρεία Ravensburger και ενδείκνεται για ηλικίες 4 ετών και άνω. Εδώ λοιπόν μέσα στα σακουλάκια έχουμε τα διάφορα εξαρτήματα από τους πιγκουίνους. Είναι 3 συσκευασίες με σακουλάκια τα οποία θα τα συναρμολογήσουμε. Και φυσικά αυτό εδώ είναι το παγόβουνο. Πολύ ωραίο, εδώ πέρα πάνω μπαίνει η σημαία, η κόκκινη. Και αυτή εδώ είναι η βάση για το παγόβουνο και το παιχνίδι μας. Όπως βλέπετε μπαίνει πάνω έτσι και το παγόβουνο κουνιέται. Πάνω λοιπόν σε αυτό το κινούμενο παγόβουνο θα προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε τους πιγκουίνους έτσι ώστε να φτάσουν στο υψηλότερο μέρος του παγόβουνου. Πάμε λοιπόν τώρα όμως να συναρμολογήσουμε τους πιγκουίνους μας. Αποτελούνται από 3 μέρη, έτσι ακριβώς, νάτος, έτοιμος ο πιγκουίνος μας, πολύ ωραίος, έχει έτσι και ένα ωραίο στο λαιμό του φιόγκο. Πάμε λοιπόν τώρα όμως να αρχίσουμε να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Τοποθετήσαμε πάνω στην βάση του παγόβουνου την κόκκινη σημαία, όπου εκεί πρέπει να μπει ο πιγκουίνος και να κερδίσει αυτός που θα τον φέρει στην κορυφή χωρίς να ρίξει κάποιον από αυτούς που θα βάζουμε. Κάθε παίκτης λοιπόν παίρνει ένα πιγκουίνο και τον τοποθετεί σε ένα μέρος από το παγόβουνο προσεκτικά. Έτσι ακριβώς, βάζουμε και αυτόν εδώ. Όποιος λοιπόν ρίξει τους πιγκουίνους χάνει τη σειρά του. Βάζουμε τους πιγκουίνους πάνω στις ειδικές εσοχές. Περίεργο, ακόμα δεν έχει πέσει κάποιος. Ας βάλω και αυτόν εδώ πάνω και αυτόν. Είναι τώρα όλα πολύ αμφίρροπα. Οπ, έπεσε λοιπόν ο πιγκουίνος. Κανονικά θα έχανε τη σειρά του αυτός που θα έπαιζε και θα κέρδιζε ο άλλος παίκτης. Πολύ απλό λοιπόν το επιτραπέζιο αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, εάν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει και να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!